这不是，这是什么？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 这是什么
Υπάρχουν δύο λύσεις και θα τις μελετήσουμε από το μοντέλο του περαιτέρω στοιχείων για να δούμε ποια μας δίνει η επαρκή νομοστατική συμπεριφορά στο κουβουκλί. Διότι εδώ είναι πάρα πολύ λεπτή η τυχοποίηση του κουβουκλίου, μέσα στο κουβουκλίο. Φαίνεται το φως δηλαδή είναι σχεδόν διάφορο. Να σας δείξω ένα δευτερόλεπτο. Από εδώ και εδώ θα πρέπει να βλέπετε εδώ. Το φως το οποίο μπαίνει μέσα. Ναι, φαίνεται. Εδώ έχουμε δύο λύσεις. Ή θα βάλουμε... Συγγνώμη, εγώ λέω ότι πρέπει να αποκατασταθεί, διότι οποιαδήποτε αλλαγή... Αυτό είναι και η δική μας. Θα μας δημιουργήσει... Αυτή είναι και η δική μας. Πρόβλημα. Και εμείς θα αποφύγουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Αυτή είναι να μην δώσουμε να βγει, διότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε θα μας πούνε να αλλάξουμε και τα λογικά. Γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Αυτή είναι και η δική μας λογική. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε στο μοντέλο. Εάν έχουμε επαρκή νομοστατική συμπεριφορά, αλλιώς θα βάλουμε πλέγμα τιτανίου με ένα σκυρόδεμα, το οποίο θα ενισχύσει την τυχοποίηση. Εδώ, αυτές τις λάμες όλες οι οποίες φέρουν όλα τα φορτία, θα τις ακυρώσουμε και θα βάλουμε λάμες τιτανίου με ένα πλέγμα το οποίο, ένα παρεμιλιοπίπεδο, το οποίο θα επιτρέψει να στηριχθεί όλο αυτό, βλέπετε εδώ, αυτή η πλάκα φέρει όλα τα φορτία και μέσω μέσω αυτής και αυτής της λάμας θα μεταφέρει στους στήρες στα μάρμαρα και γι' αυτό είναι φέρουσες οι ορθομαρμαρώσεις. Γι' αυτό αυτές οι ορθομαρμαρώσεις δεν θα τις βγάλουμε όπως βγάζουμε τις εξωτερικές. Όμως εδώ, αν δείτε, εκεί, έχουμε πρόβλημα με τα κινήσεων. Το βλέπετε. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα ενέματα εάν δεν εγκυρώσουμε με τιτάνιο αυτές τις ορθομαρμαρώσεις την τυχοποίηση την οποία έχουμε ήδη επισκευάσει. Και θα τη δείτε απ' έξω. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι καθαρά μετά τις επεμβάσεις της ενίσχυσης και της στερεώσης. Θα γίνει μια συγκόλληση εδώ που έχουμε ρογμές, γιατί οι ρογμές δημιουργήθηκαν επειδή ακριβώς ήταν φέρουσες οι ορθομαρμαρώσεις και τα φορτία δεν μπορούσαν. Εκεί δεν μπορεί να γίνει η κατάσταση. Δύσκολα. Όλα αυτά, θα αγκυρωθούν, αλλά εκεί που είναι σπασμένα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Διότι αν τα αντικαταστήσουμε πρέπει να βγάλουμε όλα τα μάρμαρα. Πρέπει να γίνουν αντιστηρίξεις εσωτερικά όπως γίνανε και εξωτερικά και αυτό μας πάει σε άλλο χρονοδιάγραμμα. Και θα πρέπει να γίνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να γίνουν τμηματικά. Δηλαδή επειδή όλο το φορτίο του τρούλου από πάνω, του θόλου που υπάρχει, πατάει πάνω στα μάρμαρα. Δεν είναι πατάει στην τυχοποία. Πατάει πάνω στο μάρμαρα. Οπότε για να βγάζουμε τα μάρμαρα δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε όλα μαζί. Πρέπει να τα αφαιρούμε κομμάτι-κομμάτι. Αυτό τι σημαίνει το σημείο. Αυτό είναι τοπογραφικό καθαρά. Είναι σημείο αναφοράς για να γίνει το laser scanning. Και βεβαίως θα γίνει και είναι και τα πιλωτικά που κάνει η κυρία Δελέγκου. Εκεί αν υπάρχει κάποια κρίση. Φαίνεται. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς τη διαφορά που υπάρχει. Βλέπετε ότι αυτό το μάρμαρο είναι σε επαφή εδώ και εκεί υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχει μια στροφή δηλαδή αυτού του μαρμάρου που έχει, γιατί αυτό το μάρμαρο είναι όπως είπαμε πριν φέρον
και δεν έχει από πίσω κάποιο στοιχείο. Σε αυτό το σημείο εδώ περνάει μια μεταλλική λάμα χοντρή που το εμποδίζει να πάει προς τα μέσα και έτσι αυτό στρίβει και έχει, φαίνεται ας πούμε η αποκλίση. Βεβαίως δεν θα υπάρχει πρόβλημα εφόσον ακυρωθούν όλα αυτά στη τυχοποία την οποία έχουμε εμπολίσει επισκευάσει και θα δείτε κιόλας την αξιοπιστία αυτής της επισκευής. Επίσης, έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μητρόπουλο να τρέξει όλες τις ιστορικές πηγές για να δούμε τους διακόσμους εδώ, πώς θα τους αποκαταστήσουμε, πώς θα συντηρήσουμε. Έχουμε φύλλα χρυσού, έχουμε πιγμέντα, έχουμε διάφορα, για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα. Έχουμε, φτάνει, είναι τεχνικά μακαρδέ, αλλά... Όχι, αλλά φρέει και μόνος, φρέει τον Παναγιωτάφο μέσα για τον κομικός που είχε βάλει ολόκληρο χρυσό. Είχε χρυσώσει πάρα πολύ, όλα τα μάρμαρα τα είχε χρυσώσει. Τώρα αυτό το πράγμα χρυσωθεί. Όχι, δεν χρυσωθεί, τις πληροφορίες θέλουμε. Τις πληροφορίες θέλουμε, κύριε Μητρόπουλε, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και εδώ μακαριότατα έχουμε μία τοιχογραφία και έχουμε και πολλές μέσα στον Παναγιωτάφο, οι οποίες έχουν αποκολληθεί, έχουν ρηγματωθεί λόγω της μετακίνησης. Αυτές δεν θα μπορούσαν να τις στερεώσουμε. Και να τις αποκαταστήσουμε. Ναι, θα τις στερεώσουμε. Οι δικές μας είναι όλες. Βεβαίως. Θα τις στερεώσουμε όλες πριν μπουν τα εικόνα. Μόνο κεντρική είναι. Μόνο κεντρική αυτή είναι. Όχι, αυτή είναι πρώτη. Αυτή είναι το αναμενείο εικόνα. Είναι το αναμενείο. Φορητή. Αυτή μας ενδιαφέρει γιατί... Όχι και τη δική τους αλλά των πραγμάτων, θα τη δώσουμε και αυτήν. Εντάξει, θα καθαριστεί, αλλά είναι άλλο το να καθαριστεί μια εικόνα. Όχι, θα κάνουμε συντήρηση. Αν πάει να τη βγάλουμε από τώρα. Είναι πάνω σε λίθο μακαρότη. Είναι σε λίθο κολλημένη. Αυτή πρέπει να στερεωθεί. Είναι πάνω στην πέτρα. Αυτή πρέπει να στερεωθεί. Βλέπετε δύο τμήματα. Θα δούμε δύο τι είναι. Θα δούμε τι είναι. Δεν είναι πέτρα. Δεν είναι πέτρα. Φέτε, όχι, είναι πέτρα. Φαίνεται και το σκάλισμα κάτω. Είναι το σκάλισμα. Πέτρα δεν είναι. Αυτό θα το δούμε τώρα. Το διερευνάει η κυρία Ντελέκου με τον κύριο Μαυρίδη. Θα δούμε τι ακριβώς είναι. Αλλά επειδή έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει συγκόλληση πριν από την ενημάτωση. Να γίνει σε ακούτυπο. Λοιπόν, πάμε να δείτε. Τρυπάνια είχαν αποκτηθεί, ήταν και τρυπάνια. Πού χρυπάνια είναι, το χειροκίνητο το τρυπάνια. Και έτσι είναι το τρυπάνια. Αυτό βέβαια πρέπει να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Για να έχετε μία μικρή εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χάλιβες. Βασίλη, αν θέλεις φέρε το φως εδώ. Αμέσως. Δείτε εδώ πόσο αυτό είναι το σίδηρος. Έχει γίνει χώμα. Αυτό είναι το διαβλογία. Το πήγαν και τα μάρμαρα έξω. Αυτό δηλαδή, καθώς φούσκωσε αυτό, έσπρωξε την πέτρα, δέστε τι δύναμη άσκησε, φούσκωσε αυτό, έσπρωξε την πέτρα προς τα έξω και ταυτόχρονα, εδώ βλέπετε πέντε χέρι μου μέσα. Ναι. Το συμπίεσε. Ναι. Οπότε προλάβαμε στο παραπέντε. Ναι, είμαστε σε έλατε να δείτε εδώ που είχαν επιτυχία. Παρόλα αυτά, αυτές οι δύο ήταν σε σημεία. Διότι οι πέτρες που υπήρχαν εδώ ήταν ακατόριστες, τέτοιες, μικρές, οι οποίες δεν επέτρεπαν στην τυχοποία. Αυτό που είχα πει 21 Ιουλίου στους τρεις σας. Οπότε μετά απ' έξω θα επανέλθουν. Επανέλθουνε έχουν μαθήσει, έχουν οι άριθμοι. Εδώ λοιπόν. Μελών το βάθος που είναι ο βράχος. Το βάθος που είναι. Εδώ είναι ο βράχος μακαρίνα. Θα το δείτε να το εδώ. Εδώ είναι ο βράχος. Αυτό είναι το περίφημο νύχτρια που μου έγραψε η Γαλίνα. Ότι ήθελε. Πού είναι ο έχουμε, μήπως το αναφέρουμε το προβολέα. Δυστυχώς δεν έχω, γι' αυτό θέλω να παραλάβω άνθρωπο. Ναι, εδώ. Εκεί μέσα, εκεί. Ναι, από αριστερά. Και αριστερά και δεξιά. Θα
Δεν τολμάει να μην τένεις εδώ, έτσι. Όχι. Βάλει πάνω χέρι και πίστη. Επίκαι, αυτό σας έλεγα. Εδώ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαπιστευή. Απλώς περιμένουμε. Και τώρα κάνουμε σχέδιο λεπτομεριών πώς θα κάνει. Έχω ζητήσει απλώς για το μολυδό τα έχουμε καθαρίσει. Εμείς επομένως με αυτή την λεπτομέρεια που πήραμε τη ζώμεθα όλα. Γιατί είναι το ίδιο λεπτή όπως και η τυποποίηση που είδατε στο βόρειο πρώτο χάρτη. Τώρα υποστηλώνουμε από μέσα έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να βγάλουμε. Και βέβαια μετά το θέμα θα είναι αφού τα κάνουμε όλα αυτά να δώσουμε μια λύση εσωτερικά στις σκάλες για να μπορούμε να ανοίξουμε τα φαγνώματα της προσώψης. Τι καταγράφετε αυτό με το βίντεο που το καταγράφετε. Βίντεο να με λυπνήσει δεν έχουμε καταλήξει. Με τρίσεις καταγράφετε. Τώρα το που θα δείτε. Όλος αυτό έτσι εξελίξει το μεταφείο. Έχει σημασία για το λίγο έχει μελέτη. Έχει μελέτη. Θα το πληρώνουμε. 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 Θα το πληρώνου